Αυστραλοί και Ευρωπαίοι επιστήμονες χρησιμοποίησαν έναν υπερυπολογιστή και δημοσιοποίησαν τα συμπεράσματα μιας μελέτης, μια έρευνας που πραγματοποίησαν, σύμφωνα με την οποία έρχεται μια μαζική εξαφάνιση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2100. Μάλιστα, θα εξαφανιστεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής το 1 τέταρτο της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Θέλω να σταθούμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Χρήστο Τακλή, τον διαχειριστή του Ελληνικού Παρατηρίου Βιοποικιλότητας, τον οποίο θέλω να καλησπερίζω στην εκπομπή μας, να τον ευχαριστήσω θερμά και να του ευχηθώ βέβαια και καλή χρονιά, κύριε Τακλή. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, καθώς υπάρχουν τηλεθεατές οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον όρο βιοποικιλότητα, δηλαδή τι αναμένεται να εξαφανιστεί τις επόμενες δεκαετίες. Με τον όρο βιοποικιλότητα εννοούμε φυτά, ζώα και βακτήρια. Είναι όλα μας γεννήθουν στη βιοποικιλότητα. Αλλά όλα αυτά, ναι, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Οπότε, δηλαδή, αν εξαφανιστεί ένα είδος, ακολουθεί μια συνέχεια. Είναι μια αλυσίδα, λοιπόν. Είναι μια αλυσίδα. Αφορμή της εξαφάνισης. Από τη μία, η ανθρώπινη δραστηριότητα, σωστά, και από την άλλη, κλιματική αλλαγή. Για την ακρίβεια, είναι τέσσερις οι κύριοι αιτήσεις την απώλεια της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εξέδωσε το 2020. Είναι οι αλλαγές στη χρήση γης, δηλαδή η αποψήλωση, η εντατική μονοκαλλιέργεια, η αστικοποίηση. Είναι δεύτερο η άμεση εκμετάλλευση, όπως το κυνήγι και η υπεραλίευση. Τρίτο η κλιματική αλλαγή. Και τέταρτο η ρύπανση του περιβάλλοντος. Ανθρώπινη δραστηριότητα, λοιπόν. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Είναι αυτές οι συνήθειες πραγματικά του ανθρώπου που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. Πού βασίστηκε αυτή η έρευνα, κύριε Τακλή, των Αυστραλών επιστημόνων και των Ευρωπαίων συναδέλφων τους? Έχει βασιστεί σε δεδομένα που, να το διαβάσω και λίγο εδώ για κάτι που είπατε στην αρχή, δεν είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει. Έχει ήδη ξεκινήσει η εξαφάνιση στην ιστορία της γης. Θα ξεκινήσει σε αυτό το εύρος, είπα στην αρχή, φαντάζομαι ένα φαινόμενο το οποίο ξύνεται και θα κορυφωθεί τις επόμενες δεκαετίες. Ακριβώς. Υπολογίζει το χειρότερο σενάριο ότι θα εξαφανιστεί το 27% της βιοποικιλότητας μέχρι το 2100. Εδώ αυτό εξαρτάται από τα σημερινά δεδομένα και ότι δεν θα γίνει χειρότερα τα πράγματα. Γιατί τα ίδια λέγαμε και για τα πλαστικά στα ψάρια, ότι δεν θα επηρεάσουν τους ανθρώπους μέχρι τουλάχιστον το 2035 και 2050. Και έχουμε φτάσει εδώ και 2 χρόνια, τα οποία τα βρίσκουμε μέσα μας, τους ανθρώπους, λόγω της κατανάλωσης των ψαριών. Έχει εκπονηθεί κάποιος σχεδιασμός ο οποίος θα είναι υλοποιήσιμος, αλλά σε μια ρεαλιστική βάση? Γιατί ξέρετε, θέτουμε στόχους, αλλά δεν ξέρω αν αυτοί οι στόχοι γενικά μπορούν να υλοποιηθούν και αν αυτό το πλάνο μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει στόχος, το οποίο είναι 30% τουλάχιστον να γίνουν προστατευόμενες περιοχές, και το 33% αυτών των περιοχών, δηλαδή το 1/3 τέλος πάντων, να είναι αυστηρά προστατευόμενες περιοχές. Και τώρα το 2022 στο Μοντρεάλ βγήκε νέα απόφαση το 30% παγκοσμίως να γίνουν προστατευόμενες περιοχές. Αλλά εδώ υπάρχουν και παράλογα. Όπως ας πούμε η καταδίκη της Ελλάδας, το ότι κάνουμε προστατευόμενες περιοχές αλλά δεν τις προστατεύουμε. Μάλιστα. Χτυπάτε καμπανάκι κινδύνου προκειμένου να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές μας γενικά. Ο καθένας από εμάς πώς μπορεί να βοηθήσει να συνδράμει σε αυτές τις γενικότερες προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει? Με μικρά πράγματα ξεκινήσει. Όπως λέγαμε τόσα χρόνια, σταματήσει τα πλαστικά, το ίδιο θα πούμε και τώρα. Δηλαδή, είτε λίγο αλλάξουμε τη διατροφή μας, μειώσουμε λίγο το κρέας, μειώσουμε λίγο το ψάρι. Δεν σας λέω τώρα είτε vegetarian ούτε vegan. Γιατί έχει άλλους τρόπους εκεί πέρα. Εκεί πρέπει να υπολογίσει και το κόστος άνθρακας και άλλα πράγματα που κάποιες φορές ισοφαρίζουν με την κατανάλωση κρέας και την κατανάλωση ψαριών. Και συνήθειες, όπως τα πλαστικά που πετάμε, οι πατονέτες, να σταματήσουμε να τις αλλάξουμε. Υπάρχουν τα νερά, πλαστικά μπουκάλια, βάλτε κανονικά νερά και φίλτρα. Μπουκάλια πάτε επαναχρησιμοποιούμενα.
Απλά πράγματα όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας. Και από εκεί πέρα εξαρτάται και επίσης από το πόσο οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να σταματήσουν να ρίχνουν τα λίμματα στους ποταμούς, να... οι αγρότες να σταματήσουν λίγο την εντατική μονοκαλλιέργεια και να προσπαθήσουν να βρουν καινούριους τρόπους. Από όλους μας εξαρτάται. Δεν είναι μόνο από ένα ή δύο άτομα. Πια χρειάζεται όλοι. Περάσαμε το όριο εκεί που λέγαμε. Κάνε δύο-τρία πράγματα σαν πολίτη και θα αλλάξουν τα πράγματα. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε πια όλοι πρέπει να αλλάξουμε. Είστε αισιόδοξος για την νοοτροπία που διαμορφώνεται στη νέα γενιά? Στη νέα γενιά, ναι. Στην Ελλάδα, όχι. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει κάποιο μοντέλο σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα ή σε μια παγκόσμια κλίμακα που θα πρέπει, πάνω στο οποίο θα πρέπει να βασιστούμε? Όχι, κάθε χώρα έχει τα δικά της θέλω. Αν υπάρχει δεν κάποια χώρα να... πρότυπο, αυτό σας λέω, που ίσως θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα προς τα εκεί. Η Αγγλία τα πάει γενικά καλά με αλλαγές στην νομοθεσία, όπως έχουν βγάλει δημόσιες βρύσες για να έχουν νερό οι πολίτες, να μην έχουν πλαστικά μπουκάλια να παίρνουν. Κάθε χώρα κάνει διαφορετικά πράγματα, αυτό σας λέω. Δεν είναι αυτό να πάρει μια χώρα πρότυπο και να ακολουθήσει τα δικά της. Ό,τι έκανε η Αγγλία, ή ό,τι έκανε η Γαλλία να κάνει κι. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να δουλέψει. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τακλή, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.